Έχω δίπλα μου την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, η οποία έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στο σπίτι της. Η αγαπημένη ηθοποιός. Χθες βράδυ... Σωστά. Ευχαριστώ χθες πολύ. Βράδυ τυλίχθηκε στις φλόγες στο σπίτι σας. Ήσασταν όχι χθες εδώ. Βράδυ, το πρωί, το γιατί πρωί, στις 4 η ώρα μας έπνιξε ο καπνός και φύγαμε. Mm-hmm. Κατά πέτηση της κόρης μας. Και σε λίγη ώρα με πήρε μια γειτόνισσα που παρέμεινε εδώ ενώ θέλαμε να την πάρουμε μαζί και... Μας είπε το σπίτι σας καίγεται. Δεν μπορέσαμε να έρθουμε κατά εδώ, δεν μας αφήνανε. Ήταν 18 πυροσβεστικά στην Μαραθώνος έξω από τη Βιανέξ. Δεν αντιλέγω, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και αλλού ανάγκες. Τους πήραμε τηλέφωνο, τίποτα. Μέχρι τώρα πυροσβεστικό δεν ήρθε. Μόνοι σας δηλαδή, ό,τι κάνατε από εκεί και πέρα. Όχι μόνοι μας. Ένας γείτονας μου είπατε. Ο πρόεδρος εδώ της περιοχής μας, δεν ξέρω πώς τους λένε τους. Την κάθε περιοχή, που πάντα είναι πρόθυμος. Και με συγχωρείτε, δεν ψάχνω την ευκαιρία να το πω, αλλά όλοι μου οι σύντροφοι. Είναι και εδώ, με το σύνθημά μας ο λαός σώζει το λαό, και αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Κούτρας, πρέπει να πω και το όνομά του, δεν είναι σύντροφός μου, αλλά είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος που ήρθε εδώ και έκανε ό,τι μπορούσε και έφερε την υδροφόρα μετά από ώρα ήρθε, δεν ήθελε να έρθει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ασκαούνε. Αυτή η ανάλγητη πολιτική πρέπει να τελειώνει. Και θα τελειώσει μόνο με τον κόσμο. Μόνη της δεν τελειώνει ούτε με ένα-δυο άτομα. Πάμε να μας δείξετε τι έχει γίνει στο σπίτι. Να σας δείξω τι έχει γίνει. Έλατε. Το σπίτι δεν είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμο, mm-hmm. όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να έχει σωθεί το υπόγειο και ο ένας όροφος, αλλά όλα τα άλλα είναι καταστραμμένα. Ρούχα, βιβλία. Αυτό, πάνω όροφος είναι αυτό μας πονάει πάρα πολύ, ναι. Μόνο το ισόγειο βλέπω ότι δεν έχει πειραχτεί, δεν ξέρω πώς είναι εσωτερικά. Είναι ένας χώρος που καθόμαστε και χαλά πώς είναι, μην το συζητάτε, είναι κατάμαυρα. Δεν θέλω να σας βάλω μέσα γιατί μπορεί να πέσει κάτι. Εδώ πρέπει να έρθει πραγματογνώμονας για να μας πει αν μπορούμε να κατοικήσουμε. Έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Είναι η κόπη μιας ζωής. Και η ανταπόκριση, σας είπα από πού είναι, ούτε δήμαρχος υπάρχει εδώ, λέγεται κύριος Ζούτσος, δεν υπάρχει, δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο, ούτε πυροσβεστική, ούτε πολιτική προστασία, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Για όλο τον κόσμο δεν μιλάω μόνο για μένα. Επιστρέψατε λοιπόν το πρωί και είδατε αυτή την εικόνα. Ναι, όταν μπορέσαμε να περάσουμε, γιατί δεν μας αφήνα να περάσουμε. Φυλάγανε όχι μόνο τη Βιανέξ, για να μην και εκεί άνθρωποι δουλεύουν. Φυλάγανε όλα τα παγωτά, τι άλλο σκατό έχει εκεί πέρα, συγγνώμη κιόλα. Η φωτιά δεν γνωρίζει ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε ταυτότητες, ούτε τίποτα. Ακριβώς όπως είδατε. Ναι, εμάς βέβαια πολλοί μπορούν να θέλουν να μας βουλώσουν το στόμα και να μας κάψουν. Αλλά δεν θα τους περάσει. Το ζήτημα είναι... Εμείς θα ξαναγωνιστούμε. Ότι... Όχι να ξανακάνουμε το σπίτι, τουλάχιστον να κατοικήσουμε... Σε είστε αυτό. Μια αγαπημένη ηθοποιός, αυτό δεν διαφέρει σε κάτι. Έχετε πάθει μια πολύ μεγάλη καταστροφή και έχετε τη συμπαράστασή μας. Μακάρι να μην ξανασυμβεί και να είστε δυνατοί με την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια όλων. Αυτή την πολιτική... Να όσο μπορούμε να ανακουφίσουμε τις πληγές, κυρία Γερασιμίδου. Και να δοθούν και οι απαντήσεις. Και... Γιατί θέσατε... Και οι αποζημιώσεις όταν έρθει η ώρα. Και οι αποζημιώσεις και οι απαντήσεις. Γιατί θέσατε σειρά ερωτημάτων για το πώς αντέδρασε και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πυροσβεστική. Και ελπίζω να σας ακούνε και αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω ότι ακούνε οι αρμόδιοι. Ακούνε οι αρμόδιοι τη μαρτυρία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Επιτόπου που έλεγε και ο Λαζόπουλος. Καλό κουράγιο, κύριε Γερασιμίδου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.